Ασθενής COVID, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ ετών 17. Σημαίνει συναγερμός. Είχαμε γυρίσει με τον αδερφό μου από μια προπόνηση και εγώ νιώθω πάρα πολύ κατατρεπλημένη και κουρασμένη. Και την επόμενη μέρα ανέβασα δέκατα και μετά είχα πυρετούς 40-40 μισό και δεν έπεσα. Η κλινική της εικόνα την έκτη ημέρα νοσηλείας παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Ανήμερα 15 Αύγουστου διασωληνώθηκε. Όταν ήμουν διασωληνωμένη, έβλεπα φιάλτη στην ουσία. Δεν είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά όταν ξύπνησα και μετά, επειδή μου είχαν χορηγήσει ήδη πάρα πολλά φάρμακα, και οπότε ο οργανισμός μου ήταν γεμάτος με φάρμακα τέλος πάντων, και αυτό με προκάλεσε να έχω κάποιες παρεστήσεις, και οπότε ήμουνα μισή-μισή. Μισή έβλεπα κάποια πράγματα που δεν υπήρχαν, μισή έβλεπα τα φυσιολογικά. Επί 20 μέρες πάλευε στην εντατική, τα κατάφερε και θυμάται με παιδική αθότητα. Όταν ξύπνησα, μου είπαν ότι ζήτησα προφιτερόλ και μουσική. Σου βάλαν μουσική? Ναι, μου βάλαν και προφιτερόλ. Είχαν φέρει γονείς μου ειδικό σαν κρέμα που ήταν στην ουσία, γιατί δεν μπορούσα να φάω γιατί λόγω του σωλήνα που μου είχαν βάλει. Επειδή είχα περάσει και στις Πανελλήνιες, εγώ μόλις ξύπνησα τους δύο που πέρασα. Γιατί λέω εντάξει, δεν τα μάθαμε κι αυτά. 40 ημέρες στο νοσοκομείο, η Ιωάννα έβλεπε μόνο τα μάτια των ηρώων της. Πραγματικά είναι ήρωες και είναι νοσηλευτές και όλο το προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία είναι ήρωες που βλέπουν ανθρώπους τόσο καταπεμπλημένους και εμένα μου σπάραζε η καρδιά μόνο που τους έβλεπα. Ήρθε η ώρα να αποδιασωληνωθεί. Ήταν μια τεράστια νίκη και ανακούφιση για μας, αλλά σίγουρα και για την ίδια. Τώρα ένα κοριτσάκι 17 χρονών σίγουρα δίνει ελπίδα σε όλους. Έπαιρνα ένα σκαμπό και καθόμουν δίπλα της να μιλήσουμε, να κάνουμε λίγο παρέα. Ήξερε το όνομά μου, προσπάθησα να της περιγράψω περίπου πώς μοιάζω πίσω από τη στολή προκειμένου να γίνω οικία για εκείνη. Οι γονείς της Ιωάννας καθημερινά περίμεναν καρτερικά στην είσοδο του νοσοκομείου να βγουν νοσηλεύτριες και να μάθουν ένα νέο για το παιδί τους. Η ανησυχία ήταν ασφαλώς μεγαλύτερη λόγω του νεαρού της ηλικίας. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε να έχεις ένα νέο παιδί με αυτήν την εικόνα και το οποίο τελικά θα έπρεπε να μεταφερθεί σε μονάδα της θεραπείας για να έχει και την πλήρη υποστήριξη. Είναι μια εμπειρία που εύχομαι σε κανέναν στην ηλικία μου και γενικότερα να μην την περάσει. Αλλά σου ανοίγει τα μάτια με κάποιον τρόπο, γιατί ας πούμε εγώ είχα δεδομένη τη ζωή, δεδομένη τους φίλους μου, δεδομένη την οικογένειά μου και όλα αυτά και τώρα έμαθα να τα εκτιμάω περισσότερο.